Και προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι απόλυτα απελευθερωμένος από οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Έχω κάνει την επιλογή μου τον Ιούνιο του 2011. Και η επιλογή της παράταξης, όπως και η προσωπική μου, είναι εθνική. Αυτή θα κρατήσει την παράταξη όρθια σε πείσμα κάθε ανιστόρητης, αντιφατικής, προσχηματικής και ασύμμετρης συμπεριφοράς. Όταν κάποιος έχει την αίσθηση του καθήκοντος και όχι την απόλαυση της κυβερνητικής ή της κομματικής εξουσίας μπροστά του, είναι, σας διαβεβαιώ, πολύ ισχυρός και ως άτομο και ως ομάδα. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική έφοδος του Ιουνίου απέτυχε και δεν θα ξαναβρεθεί αυτή η ευκαιρία. Οι δυνάμεις της οπισθοφυλακής και του δίθεν αριστερού συντηρητισμού απέτυχαν τη στιγμή που κυριαρχούσε στην ελληνική κοινωνία η απόγνωση και η αμφιβολία. Μετά την οριστική στροφή, το momentum αυτό δεν θα το ξαναβρείτε. Δεν είστε καν της μόδας τώρα. Είναι η Χρυσή Αυγή. Διαβάστε σωστά τις έρευνες της κοινής γνώμης. Δεν έχετε συμμάχους, δεν έχετε πραγματική στρατηγική. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, υπό συνθήκες κρίσης, δεν είναι ο εύκολος συνδικαλιστικός ρόλος του παρελθόντος. Τώρα υπάρχει εθνική ευθύνη, η οποία δεν ανήκει μόνο στη μια πλευρά του πολιτικού φάσματος. Ο τυχόν αργός θάνατος της Ελλάδας θα είναι η οριστική υπονόμευση της Ευρωζώνης συνολικά. Εμείς κάναμε όλα όσα μπορούσαμε. Η Ελλάδα έφτασε στα όρια της αντοχής της. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από πλευράς δημοσιονομικών μέτρων. Οι αποφάσεις των εταίρων μας πρέπει να είναι γρήγορες, άμεσες, ολοκληρωμένες.